Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στις εξελίξεις με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Καλεσμένη απόψε μαζί μας έχουμε την κυρία Σταυρούλα Νικολάου, επικεφαλής του ΣΥΝΔΕΣΥ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λοιπόν να μου σχολιάσετε τις εξελίξεις τώρα με την απόφαση του εφετείου που αναγνώρισε την ακυρότητα των εκλογών του 2018. Μάλιστα. Δυστυχώς η δικαιοσύνη άργησε πάρα πολλά χρόνια να εκδώσει αυτή την απόφαση και να επισημάνω ότι το εφετείο έφεση έκανε η παράνομη διοίκηση. Οι καταληψίες του εργατικού κέντρου προσέφυγαν στο εφετείο μη αναγνωρίζοντας και μη υλοποιώντας την πρωτόδικη απόφαση, όπου λέει ακριβώς ό,τι λέει και η απόφαση του εφετείου. Τώρα, εσείς ως ΣΥΝΔΕΣΥ ζητάτε την παραίτηση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Βέβαια, δεν αναγνωρίζουμε και όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μια σειρά από αποφάσεις, όπου οι αποφάσεις αυτές λένε ότι είναι άκυρη, παράνομη και καταχρηστική η συγκεκριμένη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, οπότε οφείλουν οι άνθρωποι αυτοί να παραιτηθούν για να οδηγηθεί η δευτεροβάθμια οργάνωση της περιοχής μας σε νόμιμες εκλογές, σε νόμιμες αυχαιρεσίες δημοκρατικές και να μπουν μέσα στο σπίτι του εργαζόμενου όλα τα σωματεία. Γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι το 65% της δύναμης του εργατικού κέντρου είναι εκτός εργατικού κέντρου. Άσχετα από το τι δείχνουν μέσα στα χαρτιά η συγκεκριμένη παράνομη διοίκηση προκειμένου να δείχνει είτε στην ΔΥΠΑ, στον ΟΑΕΔ, ότι υπάρχει δύναμη του εργατικού κέντρου και είναι αυτή η οποία ήταν πρώτα, έτσι αυτό δεν ισχύει, είμαστε όλοι εκτός εργατικού κέντρου 5,5 χρόνια. Τώρα, τι μελιγενέστε άραγε με τις εξελίξεις αυτές, πιστεύετε ότι ποια θα είναι η αντίδραση της διοίκησης, της τρέχουσας διοίκησης? Κοιτάξτε, ακούστε, αυτό έχει να κάνει με την πολιτικο-συνδικαλιστική ηθική του καθενός που δυστυχώς με όλα αυτά τα πεπραγμένα και ό,τι έχουν πράξει και ό,τι έχουν δημιουργήσει στην εργατική τάξη της περιοχής, καταρχάς την έχουν διχάσει. Την έχουν διχάσει. Δεν εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το εργατικό κέντρο την εργατική τάξη της περιοχής. Σε καμία περίπτωση. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Λοιπόν, οφείλουν, όπως σας είπα, να παραιτηθούν και θεωρώ ότι γι' αυτό θα πρέπει να πάρουν θέση οι φορείς, οι βουλευτές όλων των κομμάτων, γιατί το εργατικό κέντρο, όπως σας είπα, οι εργαζόμενοι της περιοχής μας δεν είναι μία μελιτέα ποσότητα και ούτε μπορεί να εκδουλεύεται τους εργαζόμενους μία ομάδα, μία παράταξη του 4% και να φαντάζει ότι είναι οι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης στην περιοχή, αποκλείοντας με καταλήψεις, με χειροδικίες, με λάσπη, την παραμονή τους, να προσπαθούν παντιοτρόπως για την καρέκλα να μείνουν στο εργατικό κέντρο με τον τρόπο που έχουν μπει και έχουν εισχωρήσει μέσα. Και να γνωρίζετε, αν και το ξέρει θεωρώ όλη η κοινωνία της Πάτρας, ότι το εργατικό κέντρο δεν το πήρε το ΚΚΕ. Το εργατικό κέντρο, η διοίκησή του, έπεσε με αποστασία. Δεν είναι ότι το ΚΚΕ κέρδισε εκλογές ή ότι αναγνώρισαν στην παράταξη του ΚΚΕ, στην ΤΑΣ, οι εργαζόμενοι, ότι αυτοί θα πρέπει να εκπροσωπούν καθ' ολοκληρίαν τους εργαζόμενους στο εργατικό κέντρο. Με αποστασία έπεσε η διοίκηση, η νόμιμη διοίκηση του εργατικού κέντρου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι υπόθεση όλων μας, όλης της πατραϊκής κοινωνίας, όλων των φορέων, όλων των βουλευτών να πάρουν θέση για αυτό που συμβαίνει στο εργατικό κέντρο και να καλέσουν τους κυρίους αυτούς να παραιτηθούν προκειμένου το εργατικό κέντρο να προχωρήσει σε δημοκρατικές εκλογές. Να μπουν μέσα όλες οι παρατάξεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο δύο παρατάξεις. Σε περίπτωση μη παραίτησης της διοίκησης, έχετε σκεφτεί ποιες θα είναι οι μελλοντικές κινήσεις σας? Ακούστε,
Προχθές βγήκε, εμείς λάβαμε γνώση προχθές για την απόφαση. Σίγουρα η παράταξή μας θα συνεδριάσει και θα πάρουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις για τις κινήσεις που πρόκειται να κάνουμε άμεσα. Και θέλω να πω, πάλι να τονίσω, ότι το θέμα του εργατικού κέντρου είναι εξόχως πολιτικό. Δεν είναι νομικό, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Ποιοι θέλουν να διατηρούν αυτή την κατάσταση μέσα στο εργατικό κέντρο και ποιες είναι οι δυνάμεις οι δημοκρατικές όπου θέλουν την αποκατάσταση της νομιμότητας και της δημοκρατίας μέσα στο εργατικό κέντρο. Μάλιστα. Κυρία Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να ακουστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.